Σουλά, κυρία Μπία, Κυριακέτη, ξυπνήστε. Κυρία Σούλα, κυρία Μπία, Κυριακέτη, καλημέρα. Τι έγινε? Πού είμαστε? Τι ώρα είναι? 7:30. Πω, πρέπει να πάω σχολείο. Σας έφτιαξα καφέ και σας έφερα και ωραία κουλουράκια. Αχ, και ήθελα κάτι γλυκό τώρα. Καλά δεν έκανα? Κοίτα μωρέ, έχει φτιάξει και καφέ. Ναι, κυρία Μπία. Αυτό τον καφέ έπρεπε να τον έχει φέρει νωρίτερα. Πότε? 7 χρόνια πριν. Τα κουλουράκια αυτά που τα βρήκες? Στο κάτω του λάπη, ήταν μες στην μπλε σακούλα. Σ' αρέσουνε? Ωραία. Κατάπιες? Λάκα για πίνω. Δηλαδή. Κατάπιε πρώτα και μετά θα σου πω. Θα πιες. Είναι του σκύλου. Τι θα κάνω τώρα? Λογικά θα αρχίσεις να κουνάς την ουρά σου και να καβγίζεις για να φας κι άλλο. Και δηλαδή αυτό ήταν τώρα? Τα παρατάμε. Εγώ το βράδυ θα αρχίσω να μαζεύω πράγματα. Και ο Σάββας? Αν τον αγαπάει ο Θεός, θα το βοηθήσει. Εγώ που δεν τον αγαπάω, δεν πρόκειται. Καλά και θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Δεν ξέρω. Κάντε ό,τι θέλετε. Πάρ' το να παίζει μαζί σου στο σύριαλ. Εγώ από το σύριαλ θα φύγω. Καλά. Γαβ, βρες το διάλο και για μια στιγμή χτεσαι συμπάθησε κιόλας. Πού πάτε? Εγώ πάω στη δουλειά μου, η Σούλα στη δικιά της και η άλλη πάει στον κτηνίατρο. Φεύγετε και τρεις? Δυστυχώς. Ακριβώς. Και εμένα θα με αφήσετε μόνο μου? Δεν με έχετε ξαναφήσει ποτέ μόνο μου. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Κάθε αρχή και δύσκολη. Και καλά θα κάνεις να αρχίσεις να συνηθίσεις. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ. Κυκλικές κινήσεις είπαμε, όχι σαν after save. Οι συνάδελφοί μου στο θέατρο, ξέρεις τι μου είπανε? Ότι είσαι αγκούρι. Όχι, ότι η σκηνή του θεάτρου παχαίνει, όπως και ο φακός της τηλεόρασης. Αλήθεια είναι? Ναι, για να στο πάνε. Και ο κινηματογράφος παχαίνει, ε? Ναι. Το ραδιόφωνο? Καλημέρα, κορίτσια. Κυρία Μέκου! Σιγά καλέ! Άμα! Σιγά καλέ! Τη σκότωσε τη γυναίκα! Είστε καλά, κυρία Μπία? Ανησυχήσαμε πολύ χθες με την υποθυμία σας. Καλύτερα είμαι τώρα, με πατάς βέβαια. Σήκω από εκεί, παιδάκι μου. Πήγαινε και έχεις δουλειά. Κυρία Μπία, έχω φέρει εδώ το καφεδάκι σας και μπισκοτάκια. Ευχαριστώ, μπισκότα δεν θα φάω, έφαγα. Κυρία Μέκου, πού να σας τα λέω? Υπέγραψα στην πυρκαγιά για άλλα 2 χρόνια! Αλήθεια? Γι' αυτό είμαι έτσι εγώ. Και καλά, τα συμβόλαια γιατί τα φέρνουν από τώρα? Συνήθως την άνοιξη τα φέρνουν. Φοβούνται τις αποδράσεις. Είναι και το δικό σας εκεί. Ο Ιησούς Χριστός δικά και όλα τα κατάσκοπα. Σε παρακαλώ, φάει την γλώσσα σου. Πάρ' το από εδώ και δεν φορά και το φυλαχτό μου σήμερα. Να σου πω. Το άλλο από κάτω τι είναι? Το έφερε ο βοηθός πριν από λίγο. Κάτι για νέο σύριαλ στο κανάλι. Εμένα? Ναι. Έχω πρόταση? Έχω καινούργια πρόταση. Ευχαριστώ. Έχω καινούργια πρόταση. Αχ, όχι. Μη φύγετε από την πυρκαγιά. Θα με χαθείς. Πυρκαγιά να σε κάψει, κρουζούζα.
Δεν μπορώ να τα ανοίξω. Τρέμουν τα χέρια μου. Α πω, άνοιξε το εσύ. Διαβάσα το και πες μου. Είναι καλό. Τι ρόλο θα έχω έτσι. Είναι μεγάλο. Είναι πρωταγωνιστικό. Θα έχω κανέναν άντρα. Έτσι θα είναι κανένα ωραίο. Ποιο θα είναι ενηματολόγο. Να σου πω, θα έχει καλό φινάλε. Δεν πιστεύω να πεθαίνω τίποτα στο φινάλε. Καλό ρόλο είναι. Ένα τάφ και να μην παίζουν ακόμα. Πού κοιτά. Στο φλιτζάνι. Δεν πρόλαβα να ανοίξω το φάκελο. Μπορώ. Για κράτα λίγο. Για κράτα λίγο. Λοιπόν, εδώ λέει. Υπόψη κυρίας Μπέκου, ο ρόλος της Φέδρας Θεοδόρας. Διπλός ρόλος, τι καλό! Κάθε καλή μία είναι Φέδρα Θεοδόρα. Φέδρα Θεοδόρα. Ξέρω, είναι η ζωή της Βάνας Μπάρμπα σε σειρά και εσείς θα κάνετε την κόρη της. Τι λες βρε, η κόρη της είναι μικρή. Γιατί εγώ τι είμαι, μεγάλη. Τα κάνετε πάνω σας. Όχι ακόμα. Δεν κάνετε για το ρόλο. Τι ακούτε τώρα τι λέει το ούφο, δεν είναι η ζωή της Βάνα Μπάρμπα. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, αποκλείεται να φοράω ξανά κράνος. Παίρναμε κόκκινο. Ωραίος τίτλος, δυναμικός. Παίρναμε κόκκινο. Κωμωδία μου κάνει. Αχ, ασύνηθε μου κάτι καλό. Ασύνηθε μου κάτι καλό. Πες και εσύ, μωρή γλουσούζα, κάνε μια ευχή. Και δηλαδή αυτό ήτανε. Τα παρατάμε. Εγώ το βράδυ θα αρχίσω να μαζεύω πράγματα. Ίσως να μην ήταν γραφτό να τα χαρεί κανένας αυτά τα χρήματα. Σενιόρα, σου λέει η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Αύξηση θες. Ρωτάω. Πλούσια δεν είναι, αλλά από την Ουρουγουάη είναι καλύτερη. Και πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει Ολυμπιακούς? Τα βρήκε πάντως. Μόνο εμείς δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Τώρα, αυτά τα εστάδια που φτιάχνετε, θα είναι γερά ή θα αρχίσουν να... Ανησυχήσεις, θέλεις προφανώς. Όχι, ρωτάω. Θα στέκονται ή θα πέφτουν οι τείχοι? Βράιντε από εκεί, θα πιάσει το στόμα στην Ελλάδα, τσιμουδιά. Αν, λέω αν, αρχίζουν και γκρεμίσονται και μένουν μισά. Ναι, για συνέχεια. Θα τα κάνουμε και αυτά γαλματάκια και θα τα πουλάμε. Πολλά είπε σήμερα, φτάνει. Τι είπα πάλι. Είπες. Και σήμερα δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Τη φωνή σου να μην την ακούσω εδώ μέσα, γίνεται. Πήγαινε στην πόρτα να χαζεύεις. Έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν πρόκειται να κάνεις. Και πάρε και την εφημερίδα σου. Δεν είναι δικιά μου. Από τη τσάντα σου την πήρα. Ω, ωραία. Άρχισες να ψάχνεις και την τσάντα μου τώρα. Στην πόρτα. Και μη βγάλεις τσιμουδιά. Γιατί σήμερα είμαι. Ποτέ δεν ήμουν χειρότερα. Τι είναι αυτό? Εξωτικός νεαρός προσφέρει μασάζ, τόνωση, χαλάρωση. Ποια το σημείωσε αυτό? Κατά λάθος. Τη δίπλα θα ήθελα να σημειώσω. Κατάλληλη ώρα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει κατάλληλη ώρα για κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώς να ρωτήσω. Σενιόρα, σου λες είσαι. Τι χασά είναι αυτά? Τώρα θες να μιλάμε ή δεν θες? Τι? Δεν βγάζει πουθενά. Από αποτυχία σε αποτυχία πάμε. Να είχαμε τουλάχιστον ένα χειροπιαστό στοιχείο που να ψάξουμε. Να πω εντάξει, συνεχίζω. Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δοκιμάσαμε τόσα πράγματα. Δεν μας θέλει η τύχη. Άρε Σάβα, μια ταλαιπωρία είσαι. Από τότε που σε γνώρισα μέχρι τώρα μια ταλαιπωρία ήσουνα. Πω από το κεφάλι μου βρίζει ακόμα. Άρθουν σε λίγο κι αυτά τα δαιμονισμένα. Θα θέλω να ακούσω σήμερα ούτε κιχ. Πού είναι αυτή? Ποια είναι η τάξη σου? Σταμάτα μαμά. Μαμούνα, πού είναι? Πού είναι, κρύβεται? Α, εδώ είσαι. Εδώ? Ας τα παρτών και τα μαρτών. Τι βαθμός είναι αυτός που έβαλες στο παιδί? Ποιο παιδί? Το παιδί και το δελφίνι. Το παιδί μου. Το παλικάρι μου. Γεια σας, κυρία. Χαιρετούρε σε μάνα να είναι σένα. Μπορείτε να μην φωνάζετε, σας παρακαλώ. Παρακάλα.
Τι βαθμός είναι αυτός που έβαλες στην έκθεση, 2? Είμαστε με τα καλά μας. 7 σελίδες έκθεση και έβαλες 2. Το όνομά σου να γράψεις μόνο, παίρνεις μονάδα. Το παλικάρι σας έγραψε και τη διεύθυνση γι' αυτό. Έγραψε εσύ που μένουμε? Όχι. Ώρα είναι να μας πω αλήθεια τέτοια καφέ. Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση, σας διαβεβαιώ. Δεν ξέρω τι μας κάνεις. Κανόνισε φέτος να πάρει απολυτήριο το παιδί, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Κατσίκα. Μη μαμά, πώς μιλάς έτσι την κυρία Κατσίκη? Τόγκα. Κυρία Τόγκα, θες να πάρεις και απολυτήριο? Ούτε ένα όνομα δεν μπορείς να θυμηθείς. Τόγκα. Τόγκα. Τόγκα και μόγκα. Σκάσε κι εσύ. Μη φωνάζετε, είπα. Φωνάζω γιατί είμαι μάνα. Και τα γαϊδούρια φωνάζουν ασχέτως της οικογενειακής κατάστασης. Με είπε γαϊδούρα? Όχι, μαμά, όχι. Πάντως κάτι με είπε. Ακούστε, κυρία μου, σας παρακαλώ. Σήμερα ειδικά μόνο εσείς μου λείπατε. Σας παρακαλώ λοιπόν. Σας παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Στο δημοτικό πρώτος μαθητής ήτανε. Δεν ξέρω τι έκανε στο δημοτικό. Εδώ είναι λύκειο. Και για λύκειο δεν τα λέει. Μη σου πω ότι δεν τα λέει ούτε για δημοτικό. Ποιος δεν τα λέει θα πάρει απολυτήριο. Και άφησε μας επιτέλους δίσκους, γιατί έχουμε και σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Πάει το παιδί. Το κατέστρεψε. Σώπα πουλάκι μου, σώπα. Αχ, κακούργα. Αλλά καλά σε κατάλαβα εγώ τι κουμάς είσαι. Από το νοσοκομείο. Πάψε καλέ και εσύ να κλαις μες στα αυτή μου. Από όλες τις γυναίκες του προκομμένου, η χειρότερη ήσουνα. Για κάνε μου τη χάρη, το παραχόντρινες τώρα. Καλά το έκανα. Και μέσα στο δωμάτιο, τι ψάχνατε ήθελα να ξέρα. Ότι. Εκείνο το βράδυ, πάψε σου λέω καλέ, μην κλαις, εκείνο το βράδυ, τι ψάχνατε στο δωμάτιο και το κάνατε ανάστα ο κύριος? Κανονικά εγώ έπρεπε να πάω στην αστυνομία και να σας πατήσω μια καταγγελία για βανδαλισμό. Και θα το κάνω, ποτέ δεν είναι αργά. Εάν δεν αλλάξεις τακτική με το παιδί, θα πάω στην αστυνομία να έρθει να σας μαζέψει και τις 3. Και την πειραρχίνα, και ας την έχω και σε εκτίμηση. Συνονοηθήκαμε? Μόλις άκουσες για αστυνομία, το βούλωσες βλέπω. Άντε γεια σας. Πουλάκι μου εσύ, αγόρι μου. Λαζάρου, ξέρεις μάθημα? Μάθημα λέω, ξέρεις. Την άλλη όλα γράφουμε χημεία και... Κατάλαβα, δεν πειράζει. Θα πεις. Αυτές τώρα γιατί φύγαν? Σαν να είμαστε μαλωμένοι, αφού δεν μαλώσαμε ποτέ. Δεν θέλω να είμαι μόνος μου. Ωραία είσαι, ρε. Εγώ σε έβαλα στο σπίτι μου και εσύ με έβαζες να κοιμηθώ στο καναπέ. Υποτίθεται ότι θα με έβαζες και στο κρεβάτι σου. Αλλά τον τελευταίο μήνα πρέπει να περιμένω από ότι θα διάσει για να ξαπλώσω. Άσε μας, μωρέ. Ήθελα να ξέρω γιατί σε παντρεύτηκα. Εγώ αυτό ήθελα να ξέρω. Για πες, εσύ πρότεινες να παντρευτούμε. Κάτι θα έχεις υπόψη σου, δεν μπορεί? Ξυπνάδες. Όλες ίδιες είστε. Και με τις άλλες τα ίδια τραβούσα. Θα άρχισε και εσύ μετά να ζητάς τα ρέστα. Τίποτα δεν πρόκειται να ζητήσω από σένα. Θα διαλύσουμε την εταιρεία, ο γάμος διαλυμένος είναι έτσι κι αλλιώς. Θα τα μαζέψω και θα φύγω. Καλό τάξιδι. Ακριβώς. Αλλά έτσι και μου κάνεις καμιά λαδιά και στο θέμα του συνεταιρισμού, θα σε τσακίσω, Σάβα. Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρω, θα σε τσακίσω. Σοβαρά? Και δηλαδή τι θα μου κάνεις? Τι θα μου κάνετε, ρε? Γυναικούλες είσαστε. Νομίζω σας έχω καμιά ανάγκη? 1000 φορές μόνος μου. 1000 φορές. Είπα εγώ αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί να τα είπα. Δεν θυμάμαι καλά. Καλημέρα σας, κύριε Κατσίκη. Καλημέρα σας. Σας έφερα το ενίκιο. Ποιο ενίκιο? Το ενίκιο, πρώτη μηνός, δεν είναι σήμερα. Α, και εσείς δεν θυμάστε καλά. Είχατε τροχαίο? Τι? Τι? Τέλος πάντων, σας έφερα τους 2 τελευταίους μήνες, για τον προηγούμενο μήνα έλειπα. Α, μπράβο, πολύ καλά κάνατε. Απόδειξη? Για ποιο πράγμα? Για τα ενίκια που έφερα. Δεν χρειάζεται, μωρέ, σας πιστεύω. Κυρία Μπία, τι πάθατε? Κύριε Μπέκου! Μιλήστε καλέ, μιλήστε! Κύριε Μπέκου! Φύγε από εκεί, εσύ, φύγε από πίσω της, εσύ, από πίσω της! Πάω. Πήγα! Και τι να κάνω? Τίποτα, να μην σε βλέπει! Το σενάριο λέει ότι κάνω την αρχηγό της τροχέας. Φέδρα Θεοδώρα Κομνηνού. Δεν είναι κωμωδία, ε! Τι κωμωδία? Τσιτσίγκος είναι. Και με κράνος! Η Μπάρμπα τι ρόλο παίζει? Γιατί θυμάσαι μένα?
Γιατί σε μένα μου λέει. Έλα, μην κάνετε έτσι, κυρία Μπία. Καθίστε να το διαβάσουμε πρώτα. Δεν ξέρει, μπορεί να. Δεν μπορεί, τίποτα δεν μπορεί. Είναι κράνο, σου λέω. Σαν πω δεν ξέρω τι θα διαβάσω. Ξέρω. Θέλει να πει τροχονόμεσα, Κελαρίου, ότι καταφέρατε να συλλάβετε αυτό τον αδίστακτο οδηγό από τη Γεωργία, που τρέχοντας με ηλιγιώδη ταχύτητα παρέσυρε και σκότωσε τη Γεωργία Γεωργίου, σύζυγο του Υπουργού Γεωργίας, Γεώργιου Γεωργίου. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, κυρία Αρχηγός. Συνελήφθη χάρη στην πολύτιμη βοήθεια μιας αυτόπτους μάρτυρος που έτυχε να είναι στον τόπο του δυστυχήματος, της Γεωργίας Γεωργίου, σύζυγο του Υπουργού Γεωργίας, Γεώργιου Γεωργίου. Πολλές γεωργίες ακούω. Και αυτό το δίχως άλλο δεν είναι σύμπτωση. Κάποιος προσπαθεί να στήσει πλεκτάνη στον υπουργό. Κάποιος που πιστεύει ότι στη ζωή μπορεί συνέχεια να περνάς με κόκκινο. Φέρτε μου μέσα την αυτόπτη μάρτυρα. Και μετά φέρτε και αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Θέλω να δω πώς το διάολο θα καταφέρει να δικαιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του. Τι ωραίο σενάριο! Κατάλαβες τώρα πώς θα είναι. Κατάλαβες. Τι να πω, κυρία Μπία μου, εσείς ξέρετε καλύτερα. Πάντως το συμβόλαιο από την πυρκαγιά σας το φέρανε. Καλύτερα να το υπογράψετε. Αν νομίζετε ότι θα είναι έτσι το άλλο, καλύτερα να πείτε όχι από τώρα πριν γίνει και χειρότερο. Γιατί χειρότερο να γίνει. Δεν γίνεται και τίποτα χειρότερο. Μωρέ, γίνεται. Γίνεται. Καλημέρα σας. Είμαι η αυτόπτης μάρτυρας που είδε έναν οδηγό από τη Γεωργία να σκοτώνει τη Γεωργία Γεωργίου, σύζυγο του Υπουργού Γεωργίας, Γεώργιου Γεωργίου. Ο Βολτέρος. Ναι. Ησυχία υπόλοιπη, λέει μάθημα ο Λαζάρου. Λαζάρου, παιδί μου. Ο Βολτέρος... πέθανε. Πέθανε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Από πού ήτανε? Α, ήταν Γάλλος. Μπράβο! Γεννήθηκε? Γεννήθηκε. Ε, ναι, δεν θα φύτρωνε κιόλας. Πότε γεννήθηκε? Α, παλιά. Παλιά, πολύ παλιά. Μπράβο. Βλέπεις όταν διαβάζεις τι ωραία που τα λες. Τι έπασε αυτή σήμερα, λιγμένα πήρε. Κρασάς έξω. Είπα κι εγώ. Κι είχα αρχίσει να ανησυχώ. Έλα, έλα γρήγορα. Κλείσε και την πόρτα πίσω σου. Να συνεχίσω, κυρία. Βεβαίως. Τώρα που πήρες πάρα. Ο Βολτέρος, συγγραφέας με πνεύμα καυτερό. Καυστικό. Δεν ήταν πιπεριά. Καυστικό, όχι καυτερό, καυστικό. Καυστικό, ναι. Ναι. Προβλήθηκε ως ο κορυφαίος από τους Μη φτύνεις, διαφωτιστές. Διαφωτιστές. Μπράβο. Μένω έκθαμπη. Τα αλήθεια, τα λέω καλά. Όπως η Μύτης. Πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Βολτέρου? Ήταν. Ναι, ήταν, δεν θα ήτανε. Ο Βολτέρος ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της... Της... Της Α... Της Α... 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 Τι είναι να το πω, εγώ που το ξέρω! Όχι, Ματίνα, το πεις εσύ αμέσως! Το ξέρεις και το ξέρεις και ο Λαζάρου το ξέρει! Απλώς κάνει τώρα φέρναση στις βουλευτικές του κορδές! Α, 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 α. Λαζάρου, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις, πρόσεξε λοιπόν. Α, ναι. Ανεξή. Χνίαστης. Μην γιάζεσαι. Βιάζεσαι καθόλου, παιδί μου, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Ανεξή. Θρι. 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 Φαρφάει και άλλα πάει και έκανα. Ανεξή θρησκείας. Της ανεξή θρησκείας. Μπράβο. Σου βάζω 20. Σε ποιον? Σε σένα. Σε ποιον άλλον. Ποιος μας είπε αυτή τη στιγμή μάθημα? Άστο καλύτερα, αυτό μην απαντήσεις, δεν μας είπε. Δηλαδή εγώ τώρα πήρα 20. Δεν έχεις ξαναπάρει. 20 ποτέ. Oh, yeah.
Μα γιατί, βρεβιά μου, γιατί κλαις. Δεν θέλω να υπογράψω. Δεν θέλω να υπογράψω, Γιάννη μου. Γιώργο, σε πάμε. Γιώργο, Γιάννη, στην κατάστασή μου πάλι καλά, μου δεν σε λέω και Χρυσούλα. Μα γιατί αυτό το πράγμα σήμερα. Ήρθε εδώ, τη φέρνει το συμβόλαιο, ήρθε και το καινούργιο σενάριο του Τιτσίνκου. Πολύ θέλει ο άνθρωπο. Γιάννη μου, Γιώργο, εγώ στη σχολή έπαιζα ύψεν. Και εδώ, αν θε τα διαλύματα, λέγε κανένα μονόλογο, δε. Και εσεί, Δεσποινή, τελειώνετε. Με ειδοποίησαν ότι έρχεται ο κύριο Τσιτσίκο από ώρα σε ώρα να δει γύρισμα και να μιλήσει για τα καινούργια συμβόλαια. Αμαρτία, θα το σκοτώσω. Όχι, θα το σκοτώσω. Όχι, εσύ θα το σκοτώσω. Δεν θα το σκοτώσω. Εγώ να το τελειώσω με την πούδρα πρώτα. Όμω, έτσι. Όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα στείλω την πυροσβεστική στο σπίτι του με τι μάνικε να το κάνουμε λίμνη. Που με πήρε τσέτη και με έχει κάνει κολοκοτρόνι. Με το παλιό κράνο. Τι ήταν αυτό. Τι έγινε. Έπεσε το κράνο του πυράκου. Έσπασε. Όχι, αλλά έκανε μαθούλο. Γιάννη μου, τραγουδάω, δεν ξέρω, στο έχω πει, τραγουδάω, θες να σου πω ένα χωρικό, σε παρακαλώ, να σου πω ένα χωρικό. Δεν είμαστε για τραγούδια, Μία μου, τώρα, Πρέπει να ετοιμαστείς, να υπογράψεις και να πάμε τη στιγμή. Λογάκια, ξέρεις. Ξέρω. Έλα να τα πούμε μαζί μια φορά. Η κόρη μου, θεραπεύτηκε η κόρη μου, ο Θεέ μου, από όλες τις χαρές που έχεις δώσει στο τρίτο το πλανήτη, για μένα τούτη εδώ η χαρά είναι η πιο μεγάλη. Καλέ, ποιος είναι ο τρίτος ο πλανήτης. Η γη, Μία μου, η γη, η γη. Θέλω να αλλάξω πλανήτη. Και πού να πας. Ο κύριος Τσιτσίνκος. Αχ, τι καλά είμαι, τόσο ενθουσιασμένη. Το δικό τη θα πάω, είναι ενθουσιασμένη. Κύριε Πέτρου, τώρα που η Αμαρλής θεραπεύτηκε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να έχει ενδιαφέρον ο ρόλος? Να τον πάρει άλλη. Και εσείς, Δεσποινής, τελειώνετε. Τι να τελειώσω, Χριστιανέ μου, δεν την βλέπεις πως είναι η γυναίκα, χάλια είναι. Δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω. Τίποτα δεν θέλω. Τίποτα. Θέλω να ξεσκίσω τα ρούχα μου. Γιατί τίποτα. Έτσι, κυρία Μπέκου. Θέλω να σας πάνε στο άλλο σύριαλ. Μην πάτε, κυρία Μπέκου. Μείνετε στην πυρκαγιά. Θα παίζουμε και μαζί. Υπόγραψε, Μπία μου. Έρχεται ο Τσιτσίκος από ώρα σε ώρα. Υπογράψτε, κυρία Μπία μου, να του βουλώσουμε το στόμα τώρα και βλέπουμε. Υπογράψτε, κυρία Μπέκου. Θα περνάμε τόσο καλά. Θεραπεύτηκα. Τι μου κάνετε? Τι σας έκανα? Είχα μια δουλειά εδώ κοντά και είπα αντί να το βάλω το ενίκιο στην τράπεζα να σας το φέρω. Ορίστε. Κι άλλα? Είσαστε πολλοί. Ποιοι? Όλοι εσείς με τα λεφτά. Δηλαδή θέλω να πω μετά θα έρθουν και άλλοι. Δεν σας καταλαβαίνω. Λοιπόν πρέπει να φύγω γιατί είμαι βιαστική. Γεια σας. Γεια, γεια. Ο άλλος έφερε πιο πολλά. Νεζαρού μου. Μάλιστα. Γράψα τη χημεία που μου λίγες. Την προηγούμενη ώρα. Έγραψες καλά. Ε. Καλά, άστο, δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν έχετε πρακτική εξάσκηση. Θα έχεις την άξη στο σχολείο στον αέρα. Δεν μου λες, Λεζάρου. Γιατί δεν με λέτε Μάκη? Δεν μ' αρέσει. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Διότι μου κάνει τρομερή εντύπωση η επιμονή σου να πάρεις απολυτήριο στα... Πόσο είσαι? 23. Ναι, δεν την καταλαβαίνω. Κλείσε τα βιβλία σου. Για πλησίασε. Πλησίασετε, ε? Τα βράδια, τι κάνεις? Τι, θα ανοίγουμε και το βράδυ? Δεν είπα αυτό. Τι κάνεις τα βράδια, ρώτησα. Δεν ξέρεις, πάω σε νυχτεριδινό. Μάλιστα. Για να μαθαίνεις ελληνικά. Συ. Εσύ ακούς Ελλάδα και σου σηκώνεται η τρίχα. Όχι, είναι το χτένισμα έτσι. Άστα αυτά. Ώστε πηγαίνεις και μαθαίνεις τη γλώσσα μας. Ναι. Θα λέγα τώρα, αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί θα εκτεθώ. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν φεύγεις, αφού η Ελλάδα δεν σ' αρέσει. Θέλω την επικικότητα. Μπα. Μπού, σενιόρα Σούλα. Απ' τη Ρουγάη φύγαμε όταν ήμουν μωρό. Δεν είμαι γραμμένος πουθενά. Πάμε στη Ισπανία, δεν μου έδωσαν επικικότητα. Πάω στο Λος Άγχελες, στη Αμερική, δεν μου έδωσαν επικικότητα. Έρχομαι εδώ, είμαι 2 χρόνια, πάλι δεν μου έδωσαν επικικότητα. Και τι θα γίνει, σενιόρα Σούλα? Εγώ δεν θα έχω επικικότητα. Το έχω βάλει στο μυαλό μου. Αποφάσισα ότι θα το κάνω και θα το κάνω. Δεν τα παρατάω αν δεν το πετύχω. Δεν τα παρατάς? Όχι. 200 χώρες έχει στον κόσμο, από μία θα πάρω. Δεν θα σταματάω να προσπαθώ. Ναι. Ναι. Αποφάσισα να πάρω απολυτήριο και θα το πάρω. Όλοι οι άλλοι που τα κατάφεραν, πώς τα κατάφεραν. Κι εγώ μπορώ. Δεν πρόκειται να σταματήσω να προσπαθώ να τα καταφέρω.
Την άλλη φορά που έμεινα στην ίδια τάξη τα παράτησα. Με την πρώτη δυσκολία έφυγα. Ενώ τώρα. Τώρα δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε σήμερα. Είστε πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό σε βοήθησα. Γιατί άλλο. Δηλαδή, δεν θα τα παρατήσεις. Όχι. Όταν βάζουμε ένα στόχο, πρέπει να φτάνουμε ως το τέρμα. Ναι. Δεν θέλω να σταματήσουμε. Άμα σταματήσουμε, θα ξαναρχίσω πάλι. Σπίτι, δουλειά. Δουλειά, σπίτι. Τώρα η ζωή μου είχε μία ένταση, είχε πάθος, είχε σασπένς. Είχε και εσάς βέβαια, αλλά νιώθα πιο δυνατή, πιο ζωντανή. Άσε που μ' άρεσε κι αυτό που το μάζαμε και σου κράτησε. Τι με ντύσανε, λεμόνι. Τι γίνεται, Γιώργο, γιατί αργούμε. Ο κύριος Τσιτσίγκος μιλάει με την Τάμη. Τελικά θα αναλάβει διευθύντρια της πολυεθνικής Μέγκατρον. Η Τάμη! Η Αμαριλής. Α, πάλι καλά, αυτό πάει και έρχεται. Δύσκολη μέρα η σημερινή, ε. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι είμαι καλή ηθοποιός? Τι ερώτηση είναι αυτή? Εύκολη, ένα ναι, ένα όχι. Είσαι. Πιστεύεις ότι μπορώ να παίξω και άλλα πράγματα? Φυσικά. Και σίγουρα μπορείς να παίξεις τους άντρες. Γιατί γυναικείους ρόλους δεν μπορώ να παίξω? Δεν εννοούσα αυτό. Άντε πάλι. Γεια σας, κύριε Κατσίκη. Γεια σας. Λεφτά φέρατε? Όχι, κύριε Κατσίκη. Ήθελα να συναντηθούμε για το θερμοσύφωνο. Σας έχω χτυπήσει και χθες και δεν μου ανοίγατε, αν και άκουγα θόρυβο από μέσα. Η κυρία Σούλα είπε να μην ανοίγουμε. Δεν ξέρω εγώ ποια είναι η κυρία Σούλα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο θερμοσύφωνας χάλασε. Σας έχω αφήσει 100 μηνύματα από χτες και δεν κάνετε τίποτα. Εγώ τον χάλασα? Πάντως ούτε κι εγώ. Αυτά τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Ας τα πληρώσει τότε. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ, να μου δώσετε τα λεφτά να πληρώσω το καινούριο. Εγώ σήμερα παίρνω λεφτά, δεν δίνω. Τι? Τι. Δεν φτάνει δηλαδή που ήρθες και δεν μου δίνεις τίποτα. Θες να σου δώσω και από τα δικά μου? Να πας στον ιδιοκτήτη να τα ζητήσεις. Αμέ τι. Άντε γεια. Δεν φτάνει που έχω τον πόνο μου σήμερα. Δεν προσπαθώ. Δεν προσπαθώ αρκετά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Τα παρατάω όλα. Γιατί τα παρατάω όλα, μου λες? Δεν ξέρω, ποια μου. Άστα τώρα τα ζαχαρώματα. Τώρα μιλάμε. Εγώ μικρή, ξέρεις τι πεισματάρα ήμουνα. Άμα δεν γινόταν το δικό μου, γκρέμιζα το σπίτι. Μια φορά είχα κάτσει στη θάλασσα 8 ώρες για να τσατίσω τη μάνα μου. Και δεν ήξερα και μπάνιο. Σε μια σημαδούρα καθόμουν και χαιρετούσα τις στράτες. Γιώργο, θα φύγω από την πυρκαγιά. Τι? Αυτό που άκουσες. Τελευταίος χρόνος θα φύγω. Και πες στο Τσιτσίγκο ότι το καινούριο του, ο μόνος ρόλος που μου άρεσε ήταν της γιατρού που την πατάει Νταλίκα. Αυτό τελειώνει στο πρώτο επεισόδιο, ποιο μου. Γι' αυτό ακριβώς μου άρεσε. Όχι, δεν μου κάνει αυτό. Γιατί είναι οικογενειακό, αγάπη μου. Τι να το κάνω εγώ το οικογενειακό αυτοκίνητο? Ένα μονοθέσιο θέλω. Ναι, το σκέφτηκα για το τρακτέρ, αλλά πού να το παρκάρεις τώρα, άσε. Σύση, θα φύγω από την πυρκαγιά. Κυρία Μπία, με εσάς νιώθω ότι ο χρόνος δεν περνάει ποτέ. Ζούμε ακόμη στο 1999. Όχι, αυτή τη φορά αλήθεια θα φύγω. Θα πάτε σε αυτό με την τροχιά? Θα φύγω γενικότερα. Πού είναι το συμβόλαιό μου? Τι το θέλετε? Να το σκίσω. Όπα, σ' αφήνω γιατί έχουμε εξελίξει εδώ. Κυρία Μπία. Πού είναι? Κυρία Μπία. Α! Το σκίσατε. Το σκίσα. Το σκίσατε. Όχι, το σκίσα. Α, δεν θα αλλάξετε γνώμη όμως μετά? Όχι. Γιατί να αλλάξω? Όχι, γιατί σας έχω κάνει να αρχίσετε αύριο με σελοτέπια τα κομματάκια. Όχι, δεν το σκίσα. Ωραία. Να τα πετάξω εγώ αυτά τώρα? Ναι, όχι. Όχι, ναι. Ναι. Πέταξε τα. Μπράβο. Κράτησε όμως τα μισά. Μη μου το χαλάτε τώρα. Τώρα το σκίσαμε. Όχι, το σκίσα. Εγώ το σκίσα μόνη μου. Σωστά. Καλά έκανα. Πάρα πολύ καλά. Και κακό σας είπα εγώ πριν να υπογράψετε. Πολύ κακό. Κάκιστα. Εγώ θα τελειώσω τη χρονιά και θα φύγω. Μπράβο, κυρία Μπία. Και πού θα πάω? Θα βρείτε εσείς. Θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Σωστά? Σωστά. Φεύγω, Σύση. Στο καλό. Είμαι δυνατή εγώ, Σύση. Δεν έχει τώρα πισωγυρίσματα. Ή θα κάνω αυτό που θέλω, ή δεν θα κάνω τίποτα. Γεια σου, Σύση. Γεια σας. Κράτα τα αυτά κάπου, Σύση.
Για θα τα χρειαστούμε αύριο. Γρήγορα ετοιμάστηκες. Έχω πάρει το κολάι. Μήπως είναι η πρώτη φορά. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά τώρα αισθάνομαι χειρότερα από την πρώτη φορά. Ίσως να μην ήταν σωστό αυτό που πήγαμε να κάνουμε, αλλά... Πονάει περισσότερο. Γιατί αποτυγχάνουμε για δεύτερη φορά. Ακριβώς. Τι κάνει? Κοιμάται. Θα τα βγάλει πέρα μόνος του. Πού και πού μπορούμε να του φέρνουμε από κανένα πιάτο φαΐ? Ξέρεις, σήμερα μου είπε κάποιος ότι άμα βάλουμε ένα στόχο πρέπει να επιμένουμε μέχρι να τον πετύχουμε. Ποιος σου το είπε? Ο μαθητής μου, ο Λαζάρου. Φτιάξατε βαλίτσες? Εσύ τώρα έρχεσαι? Νόμιζα έχεις φύγει. Σιγά που θα φύγω. Τι? Θα φεύγω. Μένω. Θα βγω από την πυρκαγιά και μένω. Θα μείνω. Πού? Στην πυρκαγιά. Θα φύγω. Τι λες, καλέ? Με μπερδέψατε κι εσείς. Καλά τα είχα σκεφτεί εγώ από πού θα μείνω και από πού θα φύγω. Λοιπόν, φεύγω από την πυρκαγιά και μένω εδώ. Θα μείνεις? Θα μείνω. Εδώ έκατσα στην πυρκαγιά 7 χρόνια. Έχω πρόβλημα να μείνω εδώ 6 μήνες. Στο κάτω-κάτω. Και να μην τα καταφέρω, θα τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Έβαλα ένα στόχο, προσπάθησα. Τι? Δεν τα λέω καλά? Ή μου λέτε τέτοια και έχω σκίσει το συμβόλαιο? Κι εγώ θα μείνω. Δεν φεύγω. Κι εγώ. Κι εγώ θα μείνω. Αχ, ωραία. Κι είχα μια αγωνία, ποιος θα μαγειρεύει. Αλλά αν μείνουμε, θα είμαστε σύμμαχοι. Αληθινοί. Όχι να σκάβει μία το λάκκο της άλλης. Γιατί το λες αυτό? Ξέρω εγώ. Ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε, θα αγκαλιαστούμε, θα... Άστο, γέστο. Γυρίσατε. Αχ, τι ωραία που γυρίσατε. Δεν άντεχα ο μόνος μου. Μη με ξαναφήσετε μόνο μου. Μη με ξαναφήσετε. Δεν είναι να πεις κάτι, εσύ αμέσως γίνεται. Με πατάς. Καλά σου κάνω. Τάνι, βρε, μας έσκασες. Συγγνώμη, αλλά είναι από την πολύ χαρά μου που σας ξαναείδα. Εμείς να δεις χαρά. Και τώρα έχω και πολλά λεφτά. Τι? Ναι, έχω πάρα πολλά λεφτά τώρα. Μπορούμε, άμα θέλετε τα λεφτά, τα μοιραστούμε όλοι. Αλλά γιατί θα μοιραστούμε? Τι θα κάνω εγώ τα λεφτά? Κρατήστε όλα εσείς. Τι λέει αυτός, βρήκε το δελτίο. Και μας τα δίνει τα λεφτά έτσι στην ψύχρα? Κορίτσια, ήταν πιο εύκολο που σου φανταζόμασταν. Δεν μπορεί. Κάτι άλλο συμβαίνει. Σήμερα που φύγατε, ήρθαν κάτι άνθρωποι και μου δώσανε πολλά λεφτά για το ενίκιο, λέει. Ναι, αλλά πολύ καλοί άνθρωποι ήτανε. Αυτό ήτανε? Και μας κοψογόλιασες. Ναι, αλλά δείτε τι πολλά. Θα σου έλεγα τώρα. Πάντως, καλύτερα που είναι αυτά και δεν είναι το δελτίο. Θα είχα σκάσει να ψάχνουμε εμείς τόσο καιρό και αυτός να το βρει με την πρώτη. Μην με ξαναφήσετε όμως μόνο μου. Σήμερα ένιωθα απροστάτευτος. Σαν το δέντρο στην καταιγίδα που το ξεριζώνει ο άνεμος. Σαν το χαμόσπιτο που το ισοπεδώνει ο δυνατός σεισμός. Σαν το μικρό χορταράκι που το συνθλίβει ανελέητα η βαριά μπότα του ανθρωπόμορφου τέρατος. Σαβά, μην ξαναψάξεις τα πράγματά μου. Ανοίγει την τσάντα μου και διαβάζει τα κείμενά μου. Α, ναι, ήρθε και ένας άλλος κύριος. Αυτός όχι μόνο δεν έφερε λεφτά για τον Νίκη, αλλά μου ζητάει να του δώσω και από πάνω. Αλλά κοντά δεν του δώσα. Καλά δεν έκανα. Ναι, και μας είχε πάρει λέει και πολλά τηλέφωνα και είχε αφήσει μηνύματα στον τηλεφωνητή. Αλλά εμείς δεν τα ακούσαμε. Τα ακούσαμε? Αν δεν τα ακούσαμε. Πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό εμείς νωρίτερα? Εντάξει, να έχουμε χαμηλωμένο το τηλέφωνο για να μην το απαντάει, αλλά τον τηλεφωνητή έπρεπε να τον ελέγχουμε. Δεν μιλάει και κανείς, όλο τούτ και τούτ είναι. Έλα ρε Σαβούλη, ωραία περάσαμε χθες. Ποια είναι αυτή? Χθες. Αυτό είναι πολύ παλιό, πριν το ατύχημα. Πήρα να σου θυμίσω για σήμερα. Ξεκινάμε στο καινούργιο το μαγάζι, δεν πιστεύω να μην έρθεις. Έχουμε βάλει και την ταμπέλα έξω, GG. Καλά, αυτή μόνο από τη φωνή και από την προφορά φαίνεται... Ναι. Όχι, γιατί εγώ είμαι και φυσιογνωμίστρια. Σε περιμένω, έτσι. Στη συγκρού στο 526 πρέπει να είναι. 526 είναι, ναι, ναι. Έχει πολλά στριπτιτζάδικα εκεί πέρα και θα το δεις. Τσάω. Κι άλλη γκόμενα. Στριπτιτζού.
Παλιά του τεχνικό σκηνό. Όχι, που ήταν, δεν τον είχε αποκλειστικότητα. Συγκρού 526. Φύγαμε. Και ο Σάββας. Θα έρθει μαζί μας. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή, αυτή μας ξέρει το Σάββα. Άρα θα προδοθεί από μόνη της. Φύγαμε. Έλα, γράψε λάθος. Συγκρού 546 είναι τελικά. Καλά θα το δεις έτσι κι αλλιώς. Strip dance alone γράφει απ' έξω. Σε περιμένω. Άντε, γεια. Να σας πω τι θα βάλουμε. Κάτι δυναμικό. Πάμε σε αποστολή. Κάτι σοβαρό. Μην ξεχνάμε είμαστε και κυρίες. Κάτι σεξι. Άντε, γιατί όλες αυτές τις έχω ένα άχτι. Ξανακοιμήθηκε. Δεν ξυπνάει. Και πήρε και χάπι. Τι θα κάνουμε. Το λυπάμαι τον καημένο. Πού να τον τρέχουμε τώρα βραδιάτικα. Με συγκίνησε κιόλας πριν. Μπία. Σήμερα έσχισε το συμβόλαιο. Μη σε ξαναδώ να διαφημίζεις καναπέδες. Το σεντόνι. Τι έγινε. Δίσου. Τι κάνει το σύνορα. Άντε καλέ. Έτοιμη με τι φωνάζει. Πού θα πάμε. Θα πάμε στη Λυρική να δούμε τη Ζιζέλ. Λοιπόν μαζευτείτε. Πηγαίνουμε εκεί. Mm. Καθόμαστε εμείς μόνες μας σε ένα τραπέζι, σε ένα άλλο δίπλα ο Σάββας και περιμένουμε ποια από αυτές που χορεύουν θα του μιλήσει ή θα δείξει ότι το ξέρει τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί το κάνετε αυτό. Ποιο. Που μαζευόσαστε όλες και μιλάτε. Σας έχω δει να το κάνετε και άλλες φορές. Τι να σου πω και που το κάνουμε μεγάλη πρόοδο είδαμε. Μην γρουσουζεύεις τώρα, άντε πάμε. Να σας πω. Έστω ότι τη βρίσκουμε αυτήν. Μετά τι γίνεται. Κάτσε να τη βρούμε πρώτα και βλέπουμε μετά. Let's go, girls. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get it all out of line. Λες τώρα που τον φέραμε εδώ να του θυμίσει τίποτα ο χώρος. Ωραία είναι εδώ στην Λυρική. Μπα. Καλά τι είναι σήμερα, η μέρα της γυναίκας είναι. Όλα γυναίκες έρχονται. Αυτή η στρατιτζούν θα έχει πολύ γυναικείο κοινό. Λες να είναι λεσβίες. Τόσες πολλές. Τι είχαμε τυπείο, είμαι και φιλόλογος. Μα τι κάνεις εσύ εκεί. Καμουφλάρομαι. Γιατί ποιος σε ξέρει εδώ μέσα. Είσαι καλά, ποιος νομίζει ότι βλέπει την πυρκαγιά. Γυναίκες. Μας έκανες και ρεζίλη στην είσοδο. Απλώς ρώτησα αν δέχονται ατέλειες. Αν έχεις τα νεύρα, μην ξεσπαστάνε. Κορίτσια, μόνο γυναίκες βλέπω. Όντως κάτι δεν πάει καλά. Άσε που δεν φάνηκε να γνωρίζει κανένας τον Σάββα. Εντάξει, είναι και καινούργιο το μαγαζί. Εμένα δεν μου φαίνεται και τόσο καινούριο. Αλλά πάλι 526 στριψό γράφει απ' έξω. Δεν μπορεί αυτό θα είναι. Μακάρι. Μήπως δούμε κι εμείς θεού πρόσωπο. Μωρέ, το πρόσωπο του Θεού να το δούμε. Το δικό μου το πρόσωπο πρώτο θέμα στην Τατιάνα αύριο δεν το δούμε. Μωρέ, γεια μου. Πάντως κι εμείς δεν είμαστε με τα καλά μας. Πριν από λίγο θέλαμε να τα παρατήσουμε. Ξαφνικά πρώτο τραπέζι πίστα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Τι υπόθεση έχει το έργο. Δεν έχω. Θα τα κλείσω στάμα σου. Για να δούμε. Για να δούμε. Μπράβο. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser. Every time cut me deeper. You're a mystery. It's
so confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you devil or angel? Are you question or answer?